Το ανάδειξε το αγαπά το καλλιτεχνικό κόσμο και γι' αυτό σήμερα έχει μαζί του τον κύριο Κώστα Τσαρουχά, ένα νέο 24 ετών από την Τρίπολη. Καλημέρα. Καλημέρα σου. Είσαι λοιπόν μουσικός και τραγουδιστής, σωστά? Μάλιστα. Από την Τρίπολη, κάποιο χωριό μου είπες, από... Από ένα χωριό Βλαχέρνα, Αρκαδίας. Πολύ ωραία. Είναι πριν τη Βιτίνα. Μάλιστα. Πολύ ωραίο μέρος εκεί. Ο οποίος είναι πιστός στο δημοτικό τραγούδι, μια και ξεκίνησε και από πολύ μικρός να είναι αφιερωμένος σε αυτό. Από 5 ετών ξεκίνησα, μου άρεσε από μικρός, έμενα στην Τρίπολη, 5 ετών που ήμουνα, και με είχε ρωτήσει ο πατέρας μου αν θέλω να ασχοληθώ με το δημοτικό τραγούδι. Και με πήγε σε ένα διαγωνισμό που γινόταν εκεί στην περιοχή, στην Αρκαδία, και πήρα το πρώτο βραβείο. Πες μας και την υπόλοιπη πορεία σου, μια και ξεκινήσαμε την πορεία σου λοιπόν. Μετά, αφού πήρα το πρώτο βραβείο, βγήκα σε κάποια κανάλια, στην Ερτένα, στον Αλφα και τα λοιπά. Όπου πήρες και εκεί πολλά βραβεία, έτσι. Και πια πλέον και νομίζω... Και δώρα και βραβεία, και μετά έμαθα και ένα μουσικό όργανο. Ωραία. Γιατί αυτό θα με βοηθούσε στο τραγούδι μου πάνω, να είμαι πιο σωστός και να είσαι και μουσικός εκτός από τραγουδιστής. Και έμαθα και πλήκτρα. Και τώρα, εδώ και 5 χρόνια, ασχολούμαι επαγγελματικά από το 2012. Πάντα στο κομμάτι αυτό, λοιπόν, αφιερωμένος. Πιστός, λοιπόν, στην παράδοση, έτσι. Μάλιστα. Θα ήθελες να μας πεις ποια είναι τα δικά σου αγαπημένα δημοτικά τραγούδια? Βεβαίως. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, θα πω αυτό που ξεκίνησα, είναι το «Ένα πουλάκι ξέβγαινε» από τον Άγιο Πέτρο. Είναι καλαματιανό, είναι πολύ όμορφο τραγούδι. Και με αυτό πρώτο ξεκίνησα. Να δούμε ποιο θα επιλέξεις να μας πεις και στο τέλος. Βεβαίως. Ωραία. Θα ήθελες να μας πεις έτσι μερικά λόγια για τα τραγούδια τα οποία τραγουδάς εσύ? Βεβαίως. Έχω κάνει κάποια CD. Και έχω δικά μου τραγούδια. Έχω γύρω στα 20 δικά μου τραγούδια. Έχεις γράψει? Δεν δηλαδή, τα έχω γράψει εγώ ο ίδιος. Μου τα έχουν γράψει διάφοροι αξιόλογοι μουσικοσυνθέτες. Είναι δικά μου στην ουσία, γιατί τα λέω εγώ. Όχι ότι τα έχω γράψει. Είσαι ο ερμηνευτής. Μάλιστα. Να μας πεις τα σχέδιά σου για το 2017, που εμφανίζεσαι, αν πηγαίνεις σε όλη την Ελλάδα, πώς μου ανέφερες. Το χειμώνα ήμουνα σε ένα μαγαζί, σε ένα κέντρο διασκέδασης, Clarina Live λεγότανε, είναι στην Πατησίων. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, Παρασκευή και Σάββατο ήμουνα, είχαμε και χορούς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, παρόλο τις δύσκολες καταστάσεις που υπάρχουν. Που βιώνουμε, ναι. Το καλοκαίρι... Έχει πάρα πολλά πανηγύρια σε επαρχία, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα. Με την μπάντα σου, έτσι, με τους ανθρώπους. Με την ορχήστρα μου, ναι. Πόσοι άνθρωποι είναι στην ορχήστρα? 5 άτομα. Ωραία, άρα φαντάζομαι το καλοκαίρι σίγουρα θα ασχοληθείτε με αυτά με τα πανηγύρια. Καθόμαστε καθόλου, είμαστε μία... Πολύ καλό αυτό. Έτσι ουσιαστικά κάνεις λίγο και διακοπές, κάνεις και αυτό που σου αρέσει να κάνεις, το συνδυάζεις. Από το Σεπτέμβριο και μετά έχεις κλείσει κάτι άλλο? Προς ώρας όχι, κάποιο μαγαζί όχι ακόμα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο είμαστε full. Θα ετοιμαστείτε, ναι. Θα πήγαινε σε κάποιο talent show? Θα πήγαινε σε κάποιο έτσι μεγάλο... Δεν θα προτιμούσα να πάω. Θέλεις να μείνεις σωστός αυτό το οποίο έχεις επιλέξει. Και μια και μιλάμε για αυτά, να μας πεις τι συμβουλές θα έδινες στα παιδιά της ηλικίας σου. Όπως είπαμε, είσαι μόνο 24 ετών και έχεις επιλέξει αυτή τη δύσκολη δουλειά. Και σε σχέση με το τραγούδι, αλλά και σε σχέση με την παράδοση. Γιατί δεν είναι πολλοί νέοι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το είδος, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολλοί νέοι. Αυτό είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολλοί λίγοι που στηρίζουν το παραδοσιακό τραγούδι. Αλλά θα έλεγα, όποιος θέλει να ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι, πρέπει να το σκεφτεί καλά πριν ξεκινήσει. Γιατί το κύκλωμα αυτό είναι λίγο, θα το έλεγα, δύσκολο. Θέλει μεγάλο στομάχι και υπομονή. Και σθένος για να τρέχεις, ε. Και θέλει και πολύ τρέξιμο. Γιατί μπορεί να σου τύχουν 10 κακά και ένα καλό. Για να σε ακούσουμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που θα επιλέξεις εσύ. Θα σας πω ένα τραγούδι όπου με αυτό ξεκίνησα. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Ένα πουλάκι ξέβγαινε» από τον Άγιο Πέτρο. Ένα μωρέ ναι, ένα πουλάκι ξέβγαινε. Ένα πουλάκι ξεβγαίνει από τον Άγιο Πέτρο. Στους σκόμορες τους σκοτωμένους στέκεται.
Στους σκοτωμένους στέκεται, στους τραυματίες λέει. Είναι μωρέι, ναι είναι μακριά η Αράχοβα. Είναι μακριά η Αράχοβα από τον Άγιο Πέτρο. Τρισό μωρέ, τρισό, τρεις ώρες είναι αρχηγέ. Τρεις ώρες είναι αρχηγέ να πας και να γυρίσεις. Εδώ μωρέ, ναι, εδώ, εδώ το λένε Αράχοβα. Εδώ το λένε Αράχοβα, το λένε παλιό μπαρμπίτσα. Που μωρέ, που που έχει τα καλά παιδιά. Που έχει τα καλά παιδιά, τα όμορφα κορίτσια. Τα όμορφα κορίτσια. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ καλή στα διαδρομία. Και... καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε σένα και στην πάντα σου. Άλλη φορά θα μας έρθεις και θα μας τραγουδήσεις με την ορχήστρα. Όντως. Σας ευχαριστώ κάνουμε. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Τσαρουχάς, μουσικός και τραγουδιστής από την Τρίπολη, στον Άδειξέ το. Και θα ήθελα να πω σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, ευχαριστούμε. Το 50% του γενικού πληθυσμού κάποια στιγμή στη ζωή του θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις αιμορροίδες. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ συχνό πρόβλημα που αν αφαιθεί μπορεί να γίνει και πάρα πολύ βαρύ. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Αλκιβιάδη Παπά, χειρουργό προκτολόγο, διευθυντή χειρουργικής προκτολογικής κλινικής και θέλουμε να σας καλωσορίσουμε. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλουμε να μιλήσουμε λοιπόν για ένα θέμα που είναι πάρα πολύ συχνό. Μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα, αλλά ταυτόχρονα είναι και θέμα ταμπού. Όλα αυτά θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ρωτήσω, σίγουρα για να έχουμε αιμορροϊδές, για να μας έχει δώσει φύση, κάποιο ρόλο θα παίζουν. Γιατί, όταν είναι σε φυσιολογική κατάσταση, τι ακριβώς κάνουν και γιατί κάποια στιγμή πάβουν να είναι σε φυσιολογική κατάσταση. Οι αιμορροϊδές είναι μέρος από το σώμα μας. Γεννιούμαστε με αιμορροϊδές και έτσι πρέπει. Άρα, σαν τέτοιο, παίζει κάποιο ρόλο. Το βασικότερο ρόλο που έχουν οι αιμορροίδες είναι το να βοηθήσουν στην εγκράτεια του εντέρου. Κάτω-κάτω, στο τέλος του εντερό μας, σε αυτό που ονομάζουμε προκτό, υπάρχει ένας μηχανισμός με σφιχτήρες, σφιχτηριακός μηχανισμός. Οι αιμορροίδες είναι μαξιλαράκια γεμάτα με αίμα που έρχονται και κάθονται επάνω στο σφιχτήρα, έτσι διασφαλίζουν 100% την εγκράτεια. Αυτό το διαπιστώνουμε με τα χειρουργεία. Τα παλαιότερα αφαίρεση αιμορροίδων, σήμερα έχουμε ασθενείς που μολονότητα χειρουργία πήγαν πολύ καλά, αφαιρέθηκαν αιμορροίδες. Αποτέλεσμα του χειρουργείου έχει μείνει μια μικρή ακράτεια, απώλεια αερίων και υγρών, γιατί έφυγε αυτό το μαξιλάρι που καθόταν ακριβώς από πάνω και διασφάλιζε την εγκράτεια. Άρα, βασική ύπαρξή τους, μέχρι στιγμής τουλάχιστον γνωρίζουμε, είναι η εγκράτεια του προκτικού δακτυλίου. Ξεκινώντας από το ότι οι αιμορροίδες χρειάζονται, είναι ένα όργανο φυσιολογικό και υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, επιδιώκουμε σήμερα να μην τις αφαιρούμε. Άρα, βασικός μας στόχος είναι να θεραπεύουμε πλέον τις αιμορροίδες χωρίς να τις αφαιρέσουμε. Τι είναι εκείνο που τις κάνει κάποια στιγμή και χάνουν τον τόσο καλό και λειτουργικό τους ρόλο που μόλις μας περιγράψετε και φτάνουν στο σημείο να είναι πρόβλημα? Οι παράγοντες που συμβάλλουν το να εξελιχθούν οι αιμορροίδες από φυσιολογικές σε παθολογικές και να μιλάμε πλέον για αιμορροιδοπάθεια είναι αρκετοί. Εγώ θα αναφέρω μερικούς. Το βασικότερο είναι η κληρονομικότητα. Όταν έχουμε προδιάθεση κληρονομική, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα έχουμε αιμορροιδοπάθεια. Πρώτου βαθμού, δευτέρου βαθμού, εξελιγμένη, σίγουρα θα έχουμε όμως κάποιο βαθμό αιμορροιδοπάθεια. Επίσης είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Και όταν λέμε σύγχρονο τρόπο ζωής, εννοούμε πρώτον τη διατροφή.
Η διατροφή είναι αυτή που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου, με αποτέλεσμα να έχουμε φυσιολογικές κενώσεις. Να μην ζοριζόμαστε καθημερινά στην τουαλέτα. Άλλο που αφορά το σύγχρονο τρόπο ζωής είναι οι συνήθειες στην τουαλέτα. Ο τρόπος που καθόμαστε και ο χρόνος που καθόμαστε στην τουαλέτα. Επίσης είναι η υγιεινή της περιοχής. Να πλαινόμαστε με μπόλικο νεράκι κατά προτίμηση χλιαρό προς το ζεστό, όχι παγωμένο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, διατηρούμε κατά κάποιο τρόπο τις αιμορροίδες και την εξέλιξή τους σε αρχική μορφή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατροφή μας με πολλές φυτικές ίνες, με αρκετό νερό και άσκηση. Μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες στην τουαλέτα και μπορούμε να διατηρήσουμε την περιοχή καθαρή μετά την αφόδευσή μας. Αυτά τα τρία που είναι απλά και μπορεί ο κάθε άνθρωπος, κάθε ασθενής να τα εφαρμόσει, συμβάλλουν καθοριστικά στο να μειωθεί η εξέλιξη, να μην πάμε γρήγορα σε παθολογικές αιμορροίδες. Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα, συμπληρωματικά. Είπατε σύγχρονο τρόπο ζωής και η ορθοστασία συμβάλλει, το άγχος. Γιατί ακούμε διάφορα. Έτσι. Πολύ σημαντικό είναι το τελευταίο που είπατε, το άγχος. Αυτό που ήθελα να προσθέσω στο σύγχρονο τρόπο ζωής, πέρα από την ορθοστασία και την άρση βάρους, είναι το υπερβολικό άγχος. Λειτουργεί επάνω στους σφυκτήρες, οι σφυκτήρες μας γίνονται πολύ πιο υπερτονικοί. Έτσι, βοηθούμε πάρα πολύ στην εξέλιξη της μυροπάθειας. Εγκλωβίζονται αυτά τα σακουλάκια γεμάτα αμέμα μετά την τουαλέτα, δεν αδειάζουν αμέσως, ούτως ώστε να εξελίσσεται η διόγκωση και η πρόπτωση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συμβαίνει σε κάποιον ασθενή που δεν έχει τόσο πολύ άγχος. Άρα, πολύ καλά τονίσατε. Mm-hmm. Ακόμα και όταν εμφανιστούν, δεν φτάνουν κατευθείαν σε μια πολύ επώδυνη κατάσταση. Περνάνε κάποια στάδια της εξέλιξής τους. Εμείς πότε πρέπει να κινητοποιηθούμε, τι πρέπει να κάνουμε στο πρώτο στάδιο, μπορούμε να κάνουμε κάτι συντηρητικά και πότε πρέπει να έρθουμε στον γιατρό. Οι αιμορροίδες είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Πάντοτε θα ξεκινήσουμε ήπια συμπτώματα, μπορεί να είναι μικρή απώλεια αίματος, κνισμός, άλγος στην περιοχή. Σιγά σιγά όμως, όσο μεγαλώνουν, που σημαίνει διογκώνονται σε μέγεθος και μετακινούνται από τη θέση του προς τα έξω, προπίπτουν, τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα. Άρα έχουμε τότε μια καθημερινή ταλαιπωρία για τον ασθενή, πηγαίνει στην τουαλέτα και χρειάζεται μετά αρκετό χρόνο να καθίσει σε σκληρό κάθισμα, ούτως ώστε να υποχωρήσει αυτή η διόγκωση, να πάνε να φύγουν εσωτερικά για να μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει στη διάρκεια της ημέρας. Του αλλάζει όλη την καθημερινότητά του. Εδώ παρεμβαίνουμε εμείς, όπως είπαμε, τους παράγοντες, ούτως ώστε αυτή την εξέλιξη να την επιβραδύνουμε. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Σε πρώτη φάση, πάντοτε οι αιμορροίδες αντιμετωπίζονται συντηρητικά. Προσπαθούμε με κάποια φάρμακα, φλεβοτονικά τα λεγόμενα, ή κάποιες αλυφές τοπικές στην περιοχή, να μειώσουμε τα συμπτώματα του ασθενή, τη συμφόρηση, τον κνισμό, μικρό άλγος που μπορεί να έχει, την αιμορραγία. Να τονίσουμε εδώ ότι είναι απαραίτητο όταν έχουμε απώλεια αίματος από τον προκτό, έστω και μικρή, πρέπει πάντοτε να διευκρινίζουμε ότι αυτή η απώλεια είναι από αιμορροίδες, όχι από κάτι άλλο. Άρα πρέπει να πάμε στον γιατρό να γίνεται η διάγνωση. Σωστά. Δεν είναι επικίνδυνο. Συνήθως είναι από αιμορροίδες. Όμως ένα σημαντικό ποσοστό μπορεί να οφείλεται σε άλλες παθήσεις, άρα αρκεί να διαπιστώσουμε, να βάλουμε τη σωστή διάγνωση. Το απώλεια αίματος οφείλεται σε αιμορροίδες. Γιατί αν οφείλεται σε κάτι άλλο, καλό είναι το κάτι άλλο το βρούμε σε πάρα πολύ αρνητικό στάδιο. Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Είπατε πριν ότι μπορούμε να τις επιβραδύνουμε, δεν μπορούμε να αναστρέψουμε την. Έτσι. Άρα δηλαδή, αιμορροίδες πρώτου βαθμού θα προχωρήσουν οπωσδήποτε να γίνουν δευτέρου ή τρίτου. Σε κάποιους ανθρώπους οι αιμορροίδες πρώτου βαθμού θα προχωρήσουν μέσα σε λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια ή 5. Σε κάποιους άλλους μπορεί να προχωρήσουν μετά από 15-20 χρόνια. Εδώ συμβάλλουμε εμείς με τη διατροφή μας, με την άσκηση, με τη μείωση του άγχους όσο γίνεται, με καλές συνήθειες συμβάλλουμε ώστε αυτή η εξέλιξη να επιβραδύνεται. Μάλιστα. Τι είναι εκείνο που εμποδίζει τους ασθενείς να έρθουν στο γιατρό, αφού είναι ένα σημείο που δεν μπορούν ούτε να καθίσουν. Δεν είναι μόνο θέμα της λειτουργικότητας στην τουαλέτα, όπως είπατε πριν. Έτσι. Δηλαδή, το έχουν όλη την ημέρα να τους παιδεύει. Είναι θέμα ταμπού τελικά, ακόμα και σήμερα. Οι αιμορροίδες είναι μια πάθηση η οποία δεν είναι επικίνδυνη. Γίνεται επικίνδυνη μόνο σε λίγες περιπτώσεις όταν έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος. Γι' αυτό και καθυστερούν, άμα ήξεραν ότι είναι επικίνδυνη. Αυτά είναι μια πάθηση η οποία μας αλλάζει όλη την ποιότητα ζωής. Μας αλλάζει την καθημερινότητα, μας αλλάζει το σχεδιασμό για τη ζωή μας. Είναι κρίμα οι ασθενείς να κάθονται, να υπομένουν και να υποφέρουν τα συμπτώματα της αιμορροιδοπάθειας. Γιατί σήμερα πλέον διορθώνεται πολύ εύκολα. Δύο είναι οι παράγοντες που κρατούν ακόμη μακριά τους ασθενείς από τον γιατρό. Πρώτος είναι το ταμπού που είπατε. Όντως είναι μια περιοχή που για μεγάλο μέρος του πληθυσμού θεωρείται ταμπού. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η αφαίρεση των αιμορροίδων στα παλαιότερα χρόνια. Έχουν πάντοτε
συγγενείς, φίλους, ανθρώπους που είναι δίπλα τους, οι οποίοι έχουν υποστεί αυτή την αφαίρεση. Θα τους δώσω μια κακή μαρτυρία. Έχουν υποστεί μια μεγάλη ταλαιπωρία, έντονο πόνο μετεχειρητικό για μεγάλο διάστημα, ώστε αυτές οι ιστορίες τους κρατούν μακριά από τον γιατρό. Φοβούνται πλέον. Λέει, ας μείνω με το πρόβλημα παρά να γίνω χειρότερα. Και όμως δεν είναι έτσι. Καλό είναι λοιπόν εδώ να μιλήσουμε για τις νέες μεθόδους επεμβατικής που έχετε, οι οποίες είναι ελάχιστα επεμβατικές, οι οποίες βοηθούν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα χωρίς τον ακροτηριασμό που γινόταν κάποια χρόνια πριν, χωρίς πόνο για τον ασθενή και με μεγάλη και γρήγορη ανακούφιση. Τις τελευταίες δεκαετίες δίνω μεγάλη έμφαση στη διατήρηση των αιμορροίδων, στη διατήρηση αυτών των δομών. Οπότε ξεκίνησε μεγάλη επανάσταση, θα έλεγα, στη μέση δεκαετία του 90 με τη χρήση των υπερήχων. Μας έδωσε πολύ εύκολη και αποτελεσματική λύση για αρκετά χρόνια. Είχε ένα μειονέκτημα το ότι σημαντικό ποσοστό, περίπου 20% υποτροπίαζαν. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση είναι η χρήση του λέιζερ. Έρχεται στην τελευταία δεκαετία. Στην ουσία, έρχεται να καλύψει τις αδυναμίες της πρώτης θεραπείας με υπέρηχο. Σήμερα, η χρήση του λέιζερ μας προσφέρει εύκολη λύση στις αιμορροίδες. Το σύγχρονο λέιζερ δεν αφαιρεί τις αιμορροίδες, δεν κόβει, παρά μόνο συρρυκνώνει. Άρα, ερχόμαστε με το λέιζερ. Πρώτον, συρρυκνώνουμε αυτή τη μάζα των αγγείων, πάμε πάντοτε πίσω από τις αιμορροίδες μας, δεν τρυπάμε το έντερο, δεν τραυματίζουμε πουθενά το έντερο, παρά μόνο προσπαθούμε με την θερμική ενέργεια του λέιζερ να μικρύνουμε αυτόν τον όγκο των αιμορροίδων. Και δεύτερον, προσπαθεί να καθυλώσει εσωτερικά αυτή τη μάζα που έρχεται και βγαίνει, προπίπτει από το έντερό μας, από τον προκτό μας. Το λέιζερ έρχεται και το κολλάει, το καθυλώνει μέσα στο έντερο. Άρα παρεμβαίνει στη βασική παθολογία των αιμορροίδων. Δύο τα βασικά στοιχεία της παθολογίας είναι η διόγκωση με το χρόνο και η πρόπτωση. Το λέιζερ έρχεται ακριβώς και επεμβαίνει σε αυτά τα δύο σημεία. Προκαλεί συρρήγνωση σε πρώτο χρόνο και αμέσως μετά καθήλωση όλης αυτής της μάζας εντός του εντέρου. Είναι πλέον η ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική θεραπεία που υπάρχει. Είναι σε μεγάλο βαθμό οριστική. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, 2-3% μπορεί να χρειαστούν συμπληρωματική θεραπεία περίπου το πρώτο εξάμηνο. Άρα θα λέγαμε το λέιζερ στην προκτολογία έρχεται να μας απαλλάξει από αυτό το βασανιστικό πρόβλημα εύκολα. Εύκολα, αποτελεσματικά, με απόλυτη ασφάλεια και οριστικά. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλήσαμε για διαφορετικού βαθμού δυσκολία. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις της αιμορροιδοπάθειας. Ακόμα και τετάρτου βαθμού. Θα έλεγα ότι εκεί που έχει απόλυτη ένδειξη είναι οι αιμορροίδες τετάρτου βαθμού, οι πολύ μεγάλες αιμορροίδες, οι παραμελημένες αιμορροίδες που δεν έχουμε άλλους τρόπους εύκολους διόρθωσης. Ακόμη και η αφαίρεση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Άρα το λέιζερ μας δίνει λύσεις ακριβώς στις πιο δύσκολες περιπτώσεις των αιμορροίδων. Αυτό είναι πολύ καλό μήνυμα και για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα τις άφησαν, που έφτασαν σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη και σου λέει τώρα πού να τρέχω, χειρότερα θα τα κάνω. Σωστό. Ποιες άλλες παθήσεις του προκτού μπορούμε να θεραπεύσουμε με το λέιζερ? Σήμερα με το λέιζερ, επειδή ασχολούμαι αρκετά χρόνια, μπορώ να πω ότι θεραπεύουμε όλες τις παθήσεις. Η χρήση του λέιζερ έχει επεκταθεί στα συρρήγγια του προκτού, που είναι μια πολύ δύσκολη πάθηση, στην κύστη του κόκκιγα, στις ραγάδες του προκτού. Άρα έρχεται πλέον να δώσει λύση συνολικά σε όλα τα προβλήματα του προκτού. Μα θα πούμε το λέιζερ είναι πανάκιο? Όχι, είναι ένα μέσο. Το λέιζερ είναι μέσο που βοηθάει τον γιατρό να δώσει εύκολες λύσεις. Και είναι και πολύ καλό μέσο για τους ασθενείς. Βοηθάει τον γιατρό να δώσει λύση, βοηθάει τους ασθενείς να δώσουν λύση στο πρόβλημά τους επίσης. Άρα, κλείνοντας, τι θα θέλαμε να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν ένα πρόβλημα με τις αιμορροίδες τους? Θα θέλω να 2-3 πράγματα απλά. Πρώτον, φροντίζοντας την οικία τους, όπως είπαμε, με τη δυσκολιότητα, με τη συνήθεια στην τουαλέτα, με τον καθαρισμό, σίγουρα συμβάλλουν στο να μειωθεί η εξέλιξη της αιμορροιδοπάθειας. Δεύτερον, πάντοτε να πάνε στο γιατρό όταν έχουν απώλεια αίματος, να βάζουν διάγνωση σωστή, να μην βάζουν διάγνωση μόνοι τους, «Α, έχω αιμορροίδες». Και τρίτον, το σημαντικότερο, να μην κάθονται να υπομένουν την ταλαιπωρία από τις αιμορροίδες, να ξέρουν ότι πλέον η διόρθωση είναι πολύ εύκολη, πολύ αποτελεσματική και οριστική, ούτως ώστε είναι κρίμα να καθίσουν, να υπομένουν και να ταλαιπωρούνται. Μετά το χειρουργείο, πάντοτε λένε, «Γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου?» Θα είναι καλά να το σκεφτούν από πριν. Έχετε δίκιο. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε καλά. Η βιβλιοπρόταση του Ανάδειξε το για αυτή την εβδομάδα είναι το νέο βιβλίο της Χρυσάνθης Τσιαμπαλή από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η κυρία Τσιαμπαλή γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1975 στη Λάρισα, όπου και ζει.
Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της «Τα καμώματα της Χρυσαφένιας Μπαλίτσας», «Ένα ποντίκι αλλιώτικο ποτάλα», που πήρε το βραβείο κύκλου ελληνικού παιδικού βιβλίου του 2009, «Ο Βασίλης και οι θυμωμένες ζωγραφιές», «Ένα κήπο στην τάξη μας», «Η Ιφηγένεια και ο Καλικάντζαρος», «Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλά», «Ιστορίες για δειλούς και θεραλέους», «Η μαγισούλα που έτρωγε γράμματα», «Ποιος έκαψε την ουρά της Αλεπούς» και «Ένα πάτωμα παιχνίδια». Κείμενό της έχει συμπεριληφθεί επίσης στο βιβλίο «Ε, λοιπόν, όχι», ένα πάνθισμα από κείμενα που κατά καιρούς έχουν γράψει μέλη της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς, από την οποία έχει διακριθεί και το παραμύθι «Στη ζωγράφη του ουρανού». Από τον Οκτώβριο του 2016, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας, ξεκίνησαν τη λειτουργία παιδικής λέσχης ανάγνωσης, στην οποία είναι συντονίστρια. Το πρώτο οργανωμένο κέντρο καρδιάς στην ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των παθήσεων της καρδιάς από την εμβριϊκή έως την ενήλικη ζωή λειτουργεί στον Όμιλο Υγεία, μέλος του Ομίλου ΜΙΓ. Τα πλέον σύγχρονα τμήματα καρδιολογίας, επεμβατικής καρδιολογίας, καρδιοχειρουργικής και απεικόνησης, ο τελευταίας γενιάς τεχνολογικός εξοπλισμός, η μοναδική στην Ελλάδα υβριδική χειρουργική αίθουσα και το κορυφαίο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνθέτουν τον τομέα καρδιάς του Ομίλου Υγεία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής, με θέμα «Το χθες, το σήμερα και το αύριο της καρδιάς στον Όμιλο Υγεία», ο πρόεδρος του Ομίλου Υγεία, κ. Αθανάσιος Παπανικολάου, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά το όραμα του Ομίλου για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του, με στόχο αυτές να παραμένουν εφάμιλες της υψηλότερης ποιότητας παγκοσμίως. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι η καρδιά, ο πιο δυνατός μυς του σώματός μας. Ο Όμιλος Υγεία έχει επενδύσει σημαντικά και στον τομέα της καρδιάς, ο οποίος απαρτίζεται από 10 καρδιολογικές και καρδιοχειρουργικές κλινικές, πλήρως στελεχωμένες από καταξιωμένους γιατρούς, άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, έχοντας ασφαλώς τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς. Όπως τόνισε ο κ. Παπανικολάου, η ναυαρχίδα του ομίλου μας, το Υγεία, είναι το πρώτο και μοναδικό ιδιωτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ποιότητας Joint Commission International, την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για την ποιότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες υγείας. Παρά τις αντίξουσες οικονομικές συνθήκες, ο Όμιλος Υγεία συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση που κατέχει στον εγχώριο κλάδο υγείας. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Υγεία, κ. Ανδρέας Καρταπάνης, δήλωσε ότι ο Όμιλος Υγεία βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων και στον τομέα της καρδιάς στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σε όλες τις παθήσεις της καρδιάς, ανεξαρτήτως ηλικίας, και εξειδικευμένη φροντίδα από το στάδιο της πρόληψης και της διάγνωσης έως τη θεραπεία και την κλινική παρακολούθηση ασθενών με καρδιοπάθειες. Το κορυφαίο ιατρικό δυναμικό του ομίλου μας, οι άρτια εκπαιδευμένοι νοσηλευτές μας και ο τελευταίας γενιάς τεχνολογικός εξοπλισμός συνθέτουν το πλέον οργανωμένο κέντρο καρδιάς στην ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει αξιόπιστες και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Τέλος, σχετικά με την κοινωνική προσφορά του ομίλου, ανέφερε. Στο εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο με ευθύνη και ευαισθησία τον άνθρωπο, παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες σε ομάδες συνανθρώπων μας, καθώς και σε μεμονωμένους ασθενείς που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το σχετικό κόστος. Στον Όμιλο Υγεία πιστεύουμε ότι έστω και μια πιθανότητα να έχει ένας συνάνθρωπός μας για επιτυχή έκβαση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, δεν πρέπει να το καθυστερήσουμε. Στο Υγεία διενεργήθηκε μεταξύ άλλων η πρώτη στην Ελλάδα καρδιοχειρουργική επέμβαση bypass του 1985. Μέσω του Υγεία εισήχθη στην Ελλάδα η μαγνητική τομογραφία καρδιάς το 2002, ενώ το 2008 το Μητέρα ίδρυσε την πρώτη ιδιωτική καρδιοχειρουργική κλινική στην Ελλάδα. Επιπλέον, το 2011 διενεργήθηκε στο Υγεία πρωτοποριακή διαδερμική μέθοδος για την επιδιόρθωση της μητροειδούς βαλβίδας χωρίς ανοιχτό χειρουργείο με το σύστημα MitraClip, ενώ το 2015 έγινε η πρώτη εμφύτευση βηματοδότη χωρίς ηλεκτρόδια. Τα τμήματα κλινικές που συνθέτουν το κέντρο καρδιάς του Ομίλου Υγεία είναι τα εξής. 5 καρδιολογικές κλινικές. Κλινική παιδοκαρδιολογίας και συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων. 4 καρδιοχειρουργικές κλινικές. Καρδιοχειρουργική κλινική παιδών και ενηλίκων συγγενών καρδιοπαθειών.
εξειδικευμένη μονάδα εντατικής νοσηλείας ενηλίκων. Παιδοκαρδιολογική και παιδοκαρδιοχειρουργική μονάδα εντατικής νοσηλείας. Το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα διαδερμικών βαλβίδων, τμήματα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς, τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας, βηματοδοτών και απεινιδωτών, τμήμα πυρηνικής ιατρικής, δύο τμήματα καρδιολογικών υπερήχων, δύο εργαστήρια αιμοδυναμικών επεμβάσεων και εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας παιδών.